Λοιπόν, εχθές το βράδυ, πέμπτη βράδυ, γύρω στις 10 παρα 20 περίπου, ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά, η οποία αρχικά φαινόταν από τις πληροφορίες να είναι στην χωματερή της Καραθώνας. Έπεσαν αρκετά τηλέφωνα, ήταν νύχτα, η λάμψη φαινόταν από μακριά και ύστερα από διασταύρωση πληροφοριών πλέον ήταν οριστικό ότι η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί στο χώρο της χωματερής του Τολού, στο περιοχή Σεϊτάν Μπαξέ. Κινητοποιήθηκε όπως είναι επόμενο άμεσα η υπηρεσία μας. Ξεκίνησαν από την υπηρεσία 3 οχήματα με 6 άντρες. Ο επιχειρησιακός αξιωματικός, ενημερώθηκε ο υποδιοικητής της υπηρεσίας, μετέβη στο σημείο. Και η κατάσταση ήταν λιγάκι δύσκολη τις βραδινές ώρες. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και μεγάλη ένταση της φωτιάς λόγω του όγκου των καιωμένων. Και λόγω των ανέμων, των ισχυρών ανέμων που έπνιαν, υπήρχε κίνδυνος για να φύγει η φωτιά στην βλάστηση. Το θετικό είναι ότι υπήρχε μια σχετικά αρκετά πλατιά ζώνη πυρασφάλειας γύρω από τα καιόμενα υλικά και οι δυνάμεις μας μπόρεσαν και ανέπτυξαν αμέσως εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να μην έχουμε μετάδοση της φωτιάς στην ξέρη βλάστηση. Κινητοποιήθηκε και η όμορη υπηρεσία του Άργους, έστειλε ένα όχημα με 2 άντρες και άμεσα η πολιτική προστασία του Δήμου, ήμασταν σε συνεννόηση και με την πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις, χωματουργικά, σκαπτικά μηχανήματα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η κατάσταση είχε βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Παρασκευή πρωί, πλέον δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Ήδη έχουμε μειώσει και τις δυνάμεις μας. Ένα όχημα παραμένει στον τόπο για φύλαξη και δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Κύριε Βυραγή, υπήρχε φύλακα στο σημείο? Από όσο γνωρίζουμε, υπήρχε φύλακας μέχρι κάποια χρονική στιγμή που ήταν νωρίτερα από την αναγγελία της πυρκαγιάς.